Καλή συνέχεια. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να δούμε, επειδή γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, θέλουμε να δούμε λίγο για τις πολιτικές που ακολουθούνται στην Κύπρο και φιλοξενούμε εδώ τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Κύπρου, ειδικό σύμβουλο του πρόεδρου της Δημοκρατίας για την κλιματική αλλαγή, ο Δόκτωρ Κώστας Παπανικόλας. Καλωσορίσατε, κύριε Παπανικόλα. Λοιπόν, είναι το απόλυτο έτος για τη φύση το 2020, έτσι. Τη δώσαμε μια ανάσα τώρα με τα μέτρα με την καραντίνα. Καθάρισε λίγο και ο ατμοσφαιρικός αέρας. Τι εννοούμε όμως όταν αναφερόμαστε στη βιοποικιλότητα και για ποιο λόγο θεωρείται σημαντική? Η βιοποικιλότητα είναι το σύνολο των οργανισμών που έχουμε σε ένα οικοσύστημα, ένα βιότοπο για παράδειγμα, ο αριθμός τους, η πληθώρα τους, και έχουν μία ιεράρχηση και αλληλοεξάρτηση, ναι, από απλές μορφές ζωής σε πολύ περίπλοκες. Η ανθρώπινη δραστηριότητα, ναι, για παράδειγμα τα φυτοφάρμακα, ναι, η κλιματική αλλαγή, η αλλαγή του ισοξύτητας για παράδειγμα του θαλασσινού νερού λόγω απορρόφησης διοξιδίου του άνθρακα, τέτοιες παρεμβάσεις έχουν φέρει μεγάλες διαταράξεις, ναι, σε αυτή την αλληλοεξάρτηση των οργανισμών και βλέπουμε να εξαφανίζονται ήδη. Κύρια, παίρνει προσοχή πολύ ανεπτυγμένα ήδη που είναι σε κίνδυνο, οι ειρηνόκεροι. Αλλά αυτό είναι η κορυφή της πυραμίδας, από μικροβιοοργανισμούς σε ενδιάμεσους οργανισμούς μέχρι, ναι, να φτάσουμε απάνω. Έχει διαταραχθεί αυτή η ισορροπία. Λόγω της κλιματικής αλλαγής. Όχι μόνο. Η κλιματική αλλαγή, όσο περνά ο καιρός, γίνεται ακόμη πιο έντονη και σαν αποτέλεσμα γινόμαστε, χάνουμε ήδη, τα οποία είναι πολύτιμα στην ισορροπία αυτού του συστήματος, ήδη τα οποία αναπτύχθηκαν με την εξέλιξη σε εκατομμύρια χρόνια, δεν μπορούν να ξαναδημιουργηθούν και σαν αποτέλεσμα οι επιπτώσεις είναι δραματικές. Μιλάτε για οργανισμούς που υπάρχουν στη φύση. Έτσι? Στη φύση, ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να, παρακαλώ, το κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Κάτι που μας είναι γνωστό, αλλά πώς διαδράσεται από την κλιματική αλλαγή και τα φυτοφάρμακα. Η κούκκι, το αγαπημένο μας αυτό πουλί που όλοι ξέρουμε. Ο πληθυσμός του μειώνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουν οι κάμπιες με τις οποίες τρέφονται, είναι μέρος της διατροφικής, ναι, αλυσίδας, κάποιες κάμπιες οι οποίες είναι πολύ αγαπητές σε αυτούς, είναι αυτά που λέμε στην Κύπρο τα μαρτούθια, που είναι κάμπιες που καταστρέφουν τα δάση μάλιστα, τα πεύκα. Λόγω κλιματικής αλλαγής αυτά κολλάπτονται τώρα πιο νωρίς από την αποδημία των κούκων. Ναι. Οπότε τα μεν αυτά οι σκάμπιες ανεξέλεκτα πια, γιατί δεν τις τρώνε οι κούκοι, μεγαλώνουν και καταστρέφουν περισσότερα τα δάση. Και οι κούκοι εξαφανίζονται, γιατί όταν πετάνε πια έχουν χάσει, πετάνε πιο αργά από την ζωή των καμπιών και δεν έχουν τροφή. Μάλιστα. Μια απλή διατάραξη, ναι, η οποία προήλθε αυτή. Ένα παράδειγμα πολύ ενδεικτικό μας. Πολύ ενδεικτικό, για να το κάνουμε συγκεκριμένο, πώς είναι αυτή η αλληλοεξάρτηση. Α, δεν το παίρνουν χαμπάρι, να το πούμε πιο εκλαγευμένα, οι κυβερνήσεις με τις πολιτικές τους, ότι χρειαζόμαστε πράσινες πολιτικές. Εμείς ως πολίτες, απλοί πολίτες, υπάρχουν μικροί τρόποι, ενημερώνετε για το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε εσείς ως Ινστιτούτο Κύπρου? Κοιτάξτε, μπορούμε να συμβάλλουμε με πολλούς τρόπους. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Δεν μπορεί να λυθεί σε μια τοπική κοινότητα. Αν και υπάρχουν δάση, υπάρχουν βιότοποι που μπορεί να δώσουμε μια προσοχή. Η μεγάλη κρίση έρχεται με την κλιματική αλλαγή και την ανεξέλεκτη επιρροή αρνητική του ανθρώπου στο περιβάλλον. Ναι. Αυτό πρέπει σαν πολίτες της χώρας, της Ευρώπης, της παγκόσμιας κοινότητας, να προλάβουμε μια εξαιρετικά μεγάλη καταστροφή που δεν είναι μόνο στη βιοποικιλότητα, είναι παντού. Καταστρέφονται, για παράδειγμα, θαλάσσιοι οργανισμοί λόγω οξύτητας, χάνουμε τα κοράλια, που υπάρχουν πολλά γύρω από την Κύπρο και όχι μόνο. Όλα αυτά καταστρέφονται σταθερά, αργά, σε δεκαετίες, αλλά σε μεγάλο αριθμό. Δηλαδή μέχρι το 2050, ναι, η τωρινή εξέλιξη θα χάσουμε γύρω στα 30% των ειδών αυτών σε φυτά και ζώα. Μάλιστα. Είναι μεγάλος αριθμός. Πολύ σοβαρό. Σε αντίθεση με την πανδημία και τον κορονοϊό,
Αυτό δεν θα θεραπευτεί με την ανακάλυψη κάποιου εμβολίου. Αν εξαλειφθούν αυτά τα είδη, τελείωσε. Δεν υπάρχει εμβόλιο που θα τα φέρει πίσω. Και η καταστροφή είναι αθρηστική και τελικά θα επηρεάσει τη δική μας ζωή. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή σας έχω στο στούντιο, θα σας εκμεταλλευτώ λίγο περισσότερο, γιατί υπάρχει ένα θέμα που προέκυψε και νομίζω αφορά και το φυσικό περιβάλλον, γιατί έχουμε ζητήσει, ήρθε ενώπιον μας ένα βίντεο κοντά μας από τους κολυμβητές τηλεμεσών, τους οργανωμένους, που αφορά βλάβη εισαγωγό από απέναντι ανάπτυξη στο παραλιακό μέτωπο κοντά στον και δημόσιο κήπο της Λεμεσού. Θέλω να δούμε το βίντεο και έχουμε επίσης. Θα έχουμε επίσης λειτουργό του τμήματος περιβάλλοντος, γιατί τους το έχουμε κοινοποιήσει. Είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις αναπτύξεις και αγωγή που συνδέονται στη θάλασσα. Να το δούμε, κύριε Παπανικόλα, μαζί. Αν θέλετε να το σχολιάσουμε, παρακαλώ, να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, θα το έχουμε το βίντεο, το επεξεργάζονται. Και να σχολιάσουμε και από το τμήμα περιβάλλοντος. Αλλά να πούμε λίγο γενικότερα για τις παραμέτρους που υπάρχουν ή θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά αυτή τη διοχέτευση των αγωγών προς τη θάλασσα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπήρχε με την ανάπτυξη γίνεται πιο έντονο. Προφανώς δεν έχει να κάνει με κλιματική αλλαγή, αλλά έχει να κάνει με διαχείριση του οικιστικού μας περιβάλλοντος. Μάλιστα. Να το δούμε. Να δούμε λίγο το βίντεο. Παρακαλώ. Είναι τελικά βλάβη σε αγωγό. Ζητήσαμε, κοινοποιώντας το βίντεο στο αρμόδιο τμήμα περιβάλλοντος, να το κοιτάξουν το θέμα, γιατί από ό,τι μας είπαν, εντάξει, σήμερα είναι σε καλύτερη κατάσταση, είναι από το πρωί, αλλά έχει περίπου μια εβδομάδα που είναι έτσι. Δημήτρης Δημητρίου, πρώτος λειτουργός περιβάλλοντος. Κύριε Δημητρίου, καλό μεσημέρι. Ναι, καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, έχετε διερευνήσει το περιστατικό, τι συμβαίνει εκεί? Στην υπάρχει βλάβη σε αγωγό? Πρόκειται για ανάπτυξη, όντως, η οποία έχει αιτηθεί για απόρριψη νερών από στράγγιση από τις εξκαφές. Στη θάλασσα οι απορρίψεις αυτές γίνονται ελεγχόμενα και εφόσον δοθεί άδεια σε συγκεκριμένη απόσταση από την ακτή. Ναι, αυτή είναι πολύ κοντινή απόσταση όπως τη βλέπουμε. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια διαρροή από τον αγωγό απορρίψης, μη προβλεπόμενη, και σε τέτοια περίπτωση ζητούμε αποκατάσταση της ζημιάς και πιθανότατα προχωρούμε ταυτόχρονα σε λήψη και κάποιων μέτρων εναντίον του μάλιστα. Της άρα θα προχωρήσετε και θα ενημερώσετε για τα παρακάτω, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η ζημιά. Βέβαια, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε κάνει ήδη κινήσεις? Θα γίνουν άμεσα οι κινήσεις, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εκεί λαμβάνετε άλλα μέτρα? Ναι, υπάρχουν μέτρα με βάση την νομοθεσία του περιελέχου της ρύπασης των νερών και του δάσους. Για την επιμόλυνση του νερού τώρα, καθαρισμός, από πού πρέπει να γίνει? Γίνεται παρακολούθηση των νερών απόρριψης. Ναι. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση, όχι για λόγους μη ρύπανσης, γιατί υπάρχει άδεια για απόρριψη αυτών των νερών στη θάλασσα, αλλά σε συγκεκριμένο βάθος και συγκεκριμένη απόσταση. Μάλιστα. Και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και γίνεται παρακολούθηση, συνεχής παρακολούθηση κάποιων παραμέτρων και ενημέρωση του τμήματος περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ, κύριε Δημητρίου. Παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα στις παραμέτρους, ζητούμε άμεσα λήψη μέτρων ή και τερματισμό των απορρίψεων. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, η ανάπτυξη φέρει και το κόστος, κύριε Παπανικόλα, έτσι. Πάντα, και βέβαια θα υπάρχουν ατυχήματα. Ναι, βλάβες σε αγωγούς υπάρχουν, αλλά να είμαστε προσεκτικοί και να ενεργούμε γρήγορα, εγκαίρως και προληπτικά. Και λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στο στούντιο μαζί μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά αθλητική επικαιρότητα με τον Γρηγόρη Γεωργίου.